Ναι, παρεξηγήθηκε χθες χωρίς να υπάρχει λόγος. Το λύσαμε. Δεν βλέπω να έχει. Θα κολλήσουμε εκεί πέρα. Θα κολλήσουμε εκεί. Εντάξει. Θα κολλήσουμε εκεί. Δεν είμαι κολλημένη. Και εγώ ήρθα σήμερα, έκανα την πλάκα μου. Νομίζω ότι ψάχνεις να βρεις θέματα τέτοιο για να ασχοληθούμε. Τελείωσε για αυτό το θέμα και άμα θες να τελειώσει και το μεταξύ μας κάτω. Να με κουράσει άλλο. Αχ, κοιτά, ωραία μάτια έχει. Από ποιον πήρε? Από τη θεία μου. Από τα δικά σου. Η θεία μου έχει μπλε μάτια. Από τον Ονόιδε. Πώς θέλεις να το ονομάσουμε? Από την Κυριακή πήρε που έχει μπλε μάτια, ρε παιδιά. Ποιο να πήρα, δεν βλέπετε εδώ. Δεν βλέπεις τα κότα γάλα να μάθει. Πώς θα το ονομάσετε, ρωτώ να μάθει. Σοφία. Αυτό είναι αγόρι. Αλήθεια τώρα. Μα είναι αγόρι. Σοφιανό. Αυτό είναι αγόρι. Όλες τις κούκλες που είχα όταν ήμουν μικρή λεγόντουσαν Σοφία. Αλήθεια. Όλες. Καλά, εννοείται ότι την κόρη μου, αν κάνω κόρη, θα την ονομάσω Σοφία, γιατί Σοφία είναι η μάνα μου. Γενικά, εγώ όλες τις κούκλες Σοφία, δεν ξέρω γιατί. Και η μάνα μου με ρωτούσε, μου λέει γιατί ωραίο Σοφία. Όνομα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι. Πώς Σοφία, πολύ ωραίο όνομα. Πώς θα την ονομάσουμε? Δεν θέλεις να το πάρεις αγκαλιά? Ναι, δώσε μου. Έλα εδώ, μάγκα. Έλα εδώ, μάγκα. Σιγά σιγά το πάρω. Ολυμπιακός είναι, ναι, ναι. Ολυμπιακός είναι. Πότε πήγε και το χωρίς. Τι Ολυμπιακός, ρε. Έχω λόγο που το λέω. Okay. Εγώ δεν το ήξερα καν ότι το έχει. Ούτε εγώ. Έλα. Πρόσεχε, πρόσεχε. Ναι, ναι, ναι. Σιγά σιγά. Εντάξει. Εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω κάτι σταθερό στη ζωή μου. Σήμερα σε θέλω, αύριο σε θέλω, μεθαύριο σε θέλω. Όχι ό,τι κάνεις εσύ. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να το πιέζουμε, ούτε να το κάνουμε. Ήρθα πολλές φορές να σου μιλήσω στο σπίτι, ευτυχώς ήταν και τα παιδιά και το είδανε. Κάτσε και σκέψου και κάνω ό,τι θες μόνος σου. Από μένα όλο αυτό τέλειωσε. Τι εννοείς τέλειωσε? Εμένα αυτό τέλειωσε. Δεν θα παρακαλάνε να έρθω από συνέχεια. Χθες με έδιωξες, ήρθα να σου μιλήσω. Ήρθα, κάτσα στον κάναπε πάνω να σου μιλήσω, σηκώθηκε και έφυγε. Ήρθα από εκεί να σου μιλήσω, πάλι έφυγε. Ήρθα σήμερα, έκανα πλάκα να σου μιλήσω και πάλι νεύρα και έφυγε. Ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Εγώ να δέχομαι αυτή την πίεση από το τίποτα γιατί έκανα μια πλάκα. Μόνο σου πιέζει. Δεν πιέζω τίποτα. Ήρθα σήμερα. Εντάξει, τι θες να μου πει, πες μου. Σου είπα. Έστω ξεκάθαρα λίγο. Σου μιλώ ξεκάθαρα. Εγώ δεν είμαι Κλαούντια. Θες να τη συνδέσει. Εγώ δεν είμαι Κλαούντια να παίζει κανεί μαζί μου. Εντάξει, δεν είναι καλό να αναφέρει ονόματα και τέτοια. Αναφέρω ονόματα γιατί με την Κλαούντια σήμερα την ήθελε, αύριο δεν την ήθελε. Εμένα δεν γίνεται ότι μια μέρα μου στέλνει λουλούδια και τρει μέρε μετά να μην μου μιλά. Okay. Αυτή είναι η όρημη συμπεριφορά σου. Ναι, η όρημη συμπεριφορά μου. Γιατί πάλι με ξεφτιλίζει μπροστά στι κάμερε. Σε ξεφτιλίζω. Ναι, πάλι με ξεφτιλίζει. Σε ξεφτιλίζω. Ναι. Γιατί δεν κάθεσαι να μιλήσει, αλήθεια. Για να μην τώρα αρχίσω να τις... το κόψουμε. Θα το συνεχίσει. Σου μιλάω, θα το συνεχίσει. Απλά συγγνώμη, σε διακόπτω. Είσαι σοβαρό τώρα. Είσαι σοβαρό. Εγώ είναι Κυριακό, σου άρεσε πραγματικά όπως σου μάθαμε. Μπορείς να έρθεις να μιλήσουμε. Θα τσακωθούμε πολύ άσχημα, σου λέω. Και δεν θα σεβαστώ ούτε τις κάμερες ούτε τίποτα. Βίβιαν, έλα να σου πω. Μάθε. Έλα να σου πω, έλα να σου πω, έλα να σου πω. Γεια σου, ρε μάγκα. Σε βλέπω λίγο παγωμένο, Σοκράτη. Ναι, καλά είναι. Σοκράτη. Έλα εδώ, άραξε. Κάτσε, μωρό μου, δεν ξέρω εγώ. Κάτσε στην άκρη τώρα. Ξέρω εγώ τώρα από παιδιά. Θα σου φτιάξω λίγο το σκουφί. Ωραίος, ωραίος, είσαι μαγκάς. Τι λέει? Φέρτον μου, δεν τον προσέχεις καλά, φέρτον μου. Κάτσε ρε μωρό μου, δεν ξέρεις εσύ. Κάτσε εδώ. Και εγώ δεν είχα όρεξη να πω σήμερα γιατί δεν είμαι καλά στην υγεία μου και μπήκα μέσα για να έρθω να λύσουμε την παρεξήγηση. Μπράβο. Και συμφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Σου είπα αυτή τη στιγμή, πριν 5 λεπτά, σου είπα ποιος είναι ο λόγος που δεν είμαι είναι καλά. Είναι αυτός ο λόγος και φέρεσαι ένα άσχημα για έναν λόγο άλλον. Και εγώ δεν είμαι καλά στην υγεία μου, μπήκα μέσα να σου φερθώ άσχημα. Δεν κατάλαβα, τι λες τώρα? Φέρεσαι σε μένα άσχημα και ένα γιατί πρόβλημα που έχεις που δεν είμαι εγώ. Σου. Ναι. Γιατί φέρω άσχημα? Που κάθομαι και ασχολούμαι τώρα με το τέτοιο ότι ήταν πλάκα και δεν έπρεπε πάλι να μου μιλήσεις και ενώ το έχουμε πει 10 φορές να καθόμαστε να λέμε τα ίδια. Το έχουμε πει 10 φορές γιατί 10 φορές έχεις την ίδια συμπεριφορά. Φώναξε, βλέπουν, εντάξει. Μου περνάει διάφορα αν βλέπει κάποιος ή όχι. Αυτό που κάνεις. Ξέρω πολύ καλά τι το κάνεις. Αυτό που κάνεις δεν είναι σεβασμός. Mm. Εγώ δεν έστειλα τη μία μέρα λουλούδια και μετά τρεις μέρες φερόμουν να χάσα χαζός. Εντάξει, έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας. Έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας. Μέσα σε 4 μέρες εσύ πρόλαβες να. Και σε μία ώρα, και σε μία ώρα. Είμαι κυκλοθυμικός. Πρόλαβες να έχεις τα πάνω σου και τα κάτω σου μέσα σε 4 μέρες. Η τρελή του σπιτιού είναι η Βιβιάν. Όχι, ο Νίκος. Ο Νίκος ξέρει τι. Ο Νίκος όπως και τα κορίτσια, αυτό που λες εσύ για τα κορίτσια. Που λες ότι τα κορίτσια το συζητάτε. Αυτό σου λέω. Πήγαν,
Αυτό σου λέω. Ρε, είσαι σοβαρός. Συνεχίζει να με μειώνει. Πήγαινε. Είσαι σοβαρός. Εντάξει. Τη μία μέρα στέλνεις λουλούδια, γίνεται μία πλάκα και μετά τρελαίνεσαι για μία πλάκα. Mm. Είναι σοβαρό αυτό. Πού το έχεις ξαναδεί ακριβώς? Στο μυαλό μου. Πού το έχεις ξαναδεί? Στο μυαλό. Και γίνεται πλάκα, παρεξηγέσαι, φέρεσαι άσχημα, αντί να το πεις όμορφα. Και εγώ και σου λέω, ξέρεις κάτι, συγγνώμη. Και έρχομαι τρεις φορές να σε πιάσω να μιλήσεις. Πάλι τα ίδια λες. Πάλι τα ίδια λες. Κουράστηκα. Από χθες έχω ακούσει 15.000 φορές. Ποιο? Αυτό που λες. Ποιο? Η πλάκα ήταν πλάκα και αυτό και έρχεσαι. Ναι, και έρχομαι, ωραία. Και έρχεσαι και έρχομαι. Ήρθα να μιλήσεις. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, Βιβιάν, δεν με νοιάζει. Ωραία, διάφορο να λυθεί ό,τι έγινε. Να φανταστώ, δεν έχεις αντίλογο. Τελείωσες. Σου απαντάω, να φανταστώ, δεν έχεις αντίλογο. Όχι. Α, συμφωνείς αυτά που λέω. Και επαυξάνω. Σε ειρωνεύομαι. Και επαυξάνω, σου. Μπορώ πολύ εύκολα να σε ειρωνευτώ. Και δεν θα είναι ξεφτύλος αυτό που είπα πριν. Θα είναι άλλη. Όπως σου μιλάνε και σε σέβονται, να μάθεις να σέβεσαι τους ανθρώπους. Εγώ δεν μπήκα εδώ μέσα. Γι' αυτό δεν σου απαντάω. Σε εγώ δεν μπήκα εδώ μέσα ούτε να παίξω με κανέναν, ναι, ούτε να κάνω παιχνιδάκια. Μίλησα ειλικρινά, σεβάστηκα διάφορα προβλήματα που υπήρχαν και για την ηλικία και εγώ, για λοιπόν, όλα. Εγώ λοιπόν για πες, μπήκα για να παίξω. Μπήκα για όλα. Σε χρησιμοποίησα, όπως είπε σε Vivian κάπου, σε χρησιμοποίησα για να μπω στο παιχνίδι. Ναι. Θες απάντηση. Ναι. Ωραία. Όταν λέμε σε έναν άνθρωπο. Σε χρησιμοποίησα. Σου απαντάω, μη φοβάσαι. Εγώ δεν απαντάω ναι ή όχι για να υπάρχουν μετά παρεξηγήσεις. Εγώ θα σου απαντήσω ξεκάθαρα όλη μου την απάντηση. Όταν έρχεσαι μέσα σε ένα παιχνίδι και λουλουδάκια, αγκαλίτσες και ναι, και τι όμορφα και αυτά, και ξαφνικά ψάχνεις αφορμή και δικαιολογία ότι εγώ παρεξηγήθηκα και το παίζω ιστορία μέσα στο σπίτι, έλα, φύγε και έλα και εμένα έρχεται και μου μιλάει η Βίβια μου 20 χρόνια και εγώ τη γράφω, γιατί το κάνεις? Γίνεται κάτι άλλο, πάλι έρχεσαι και μου λες, ναι, αυτό για τα ρουκουλάκια, ναι, συγγνώμη, είχες δίκιο, το σκέφτηκα, ήταν λίγο παρατραβηγμένο. Όχι, εγώ θα την ξαναέκανα αυτή την πλάκα, αν ήμουν σε άλλη σχέση. Και το θεωρώ πλάκα. Αλλά εσένα, αν σε προσβάλλεις, Νίκο, σαν άνθρωπος και το θεωρείς εσύ λάθος, εγώ σου ζητάω συγγνώμη. Για εμένα όμως δεν ήταν λάθος. Εγώ τι πρέπει να κάνω, δηλαδή? Πρέπει να περιμένω, λέει, το τι θα κάνει στην κάθε σου κίνηση για να δω αν, είναι, αν με προσβάλλει ή δεν με προσβάλλει. Οκ. Okay. Εσύ είσαι σωστός. Δεν κάνεις κίνηση εδώ μέσα που με προσβάλλει. Δεν, κανένας δεν είναι σωστός. Ίσα-ίσα τώρα που μαθαίνω και αλήθειες από σένα, δεν το ήξερα. Λες ότι όλοι έχουν πρόβλημα μαζί μου. Ότι όλοι σου έχουν πει ότι και καλά μπήκα για να σε χρησιμοποιήσω για Μήτε, να μπω μα μέσα. Το είδες και στο βίντεο που το συζητάγαμε εδώ. Στον καναπέ. Δεν το έδειξε σε βίντεο στον καλά. Τι έδειξε? Δεν το έδειξε σε βίντεο στον καλά. Κάτσε και δες τα επεισόδια τότε. Γιατί και η Ειρήνη είχε αμφισβητήσει και ο Σοκράτης μου είπε να προσέξω και όλοι το είπαν να προσέξω. Ο Σοκράτης γιατί κανένας δεν σου έχει εμπιστοσύνη. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο και έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, ξεκινάει με τον ένα, ξεκινάει με τον άλλον και ποτέ δεν του βγαίνει, όλοι παραξενεύονται και λένε γιατί. Δεν φταίνε ούτε αυτοί, ούτε εγώ, ούτε κανείς. Φταίνει οι συμπεριφορές που δίνεις απαντήσεις. Εντάξει. Και ακόμα μια φορά με τη συμπεριφορά σου δίνεις πάλι την απάντηση. Γιατί δεν γίνεται ένας άνθρωπος να σου φέρεται όμορφα και εσύ ξαφνικά, για ένα κουνέλι να σου περνάνε όλα. Για ένα κουνέλι. Είναι όριμο αυτό. Το έχω ακούσει πολύ συχνά. Χωρίζουν και ζευγάρια για τα κουνέλια. Τέλειωσε το εργάκι. Το εργάκι. Είναι εργάκι το ότι δύο μέρες είσαι έτσι. Είναι εργάκι το ότι έχω έρθει τρεις φορές να σου μιλήσω και 15 να έχεις έρθει και να μου λες και τα ίδια πράγματα. Δεν λέω τα ίδια πράγματα. Έρχομαι και κάνω πλάκα. Ήρθα και έκανα πλάκα, ναι ή όχι? Ναι. Ωραία. Η αντίδρασή σου ποια ήταν στην πλάκα μου? Και ότι και καλά τι θέλει πάλι αυτή να μου πρίξει. Δεν είναι έτσι. Δεν σεβάστηκες αυτό που σου είπα, ότι δεν είμαι καλά, όχι για σένα. Μου το είπες μετά από μισή ώρα συζήτηση. Εγώ τα νύχια μου. Και ακόμα και, το σεβάστηκε. Και ακόμα και αυτή τη στιγμή τη μισή ώρα που στο είπα, δεν σεβάστηκε. Νύχια μου, δεν μπορώ δεν να το σεβάστηκε. Να σεβαστώ τι? Το ότι ξεσπάς σε μένα για δικό σου πρόβλημα. Δεν σου μιλούσα. Σου μοιάζει σαν κόντι box. Με βάλανε το μέσα για να παίζει εσύ. Το ότι δεν μιλούσα, πάνω να πει ότι ξέσπασα. Είπα κάτι σε σένα. Όλοι έχουν εδώ μέσα που είναι προβλήματα. Όλοι τους πιέζει κάτι και όλοι τους ενοχλεί κάτι. Δεν έχω δει κανέναν να ξεσπάει πουθενά. Εγώ σου πάω τον νεύρα. Τι λέει? Εγώ σου πάω τον νεύρα. Εσύ ασχολείσαι μαζί μου, δεν ασχολείται. Ασχολήθηκα μαζί σου γιατί είσαι τόσο εδώ πέρα κενός για να έρθω να λύσω μια παρεξήγηση που δημιουργήθηκε. Αφού είμαι κενός, πήγαινε στο σπιτάκι σου. Εγώ ήρθα να λύσω μια παρεξήγηση. Ωραία. Αφού είμαι κενός, λοιπόν, πήγαινε στο σπιτάκι. Ήρθα να λύσω μια παρεξήγηση.
Sorry για το πόδι. Sorry για το πόδι. Να σου πω, πήγαινε στο σπιτάκι σου και κάτσε και άσε τα κενός τώρα. Ακούς? Sorry για το πόδι, δεν θα σε χτυπήσω. Έλα σου κάνω μια αγκαλιά, Νίκο. Ο γάμος, πώς πήγε? Ο γάμος. Εντάξει. Ποιος γάμος? Εκεί τα... Α, όλα καλά. Σήμερα η μέρα ήταν λίγο εκρηκτική. Η Vivian επιμένει σε κάποια πράγματα που δεν συμφωνώ σε καμιά περίπτωση. Και κάποια στιγμή εκεί που συζητάγαμε και νευρίασα εγώ, κλώτσα το τραπεζάκι. Το τραπεζάκι γλίστρησε και πήγε στο πόδι της Vivian. Δεν είχα κανένα σκοπό να τη χτυπήσω, προς Θεού. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Τη ζήτησα συγγνώμη. Η Vivian το έχει πάρει τώρα πολύ προσωπικά. Μπορεί να είναι στην αστυνομία να μου κάνει μηνύσεις. Μπορεί να έρθει η αστυνομία να με κλείσει μέσα. Και εγώ αυτή τη στιγμή κρύβομαι. Με σκέφτηκε. Φασολαδίτσα. Φακές σου φτιάξες. Σου έχει πει τελευταίο σίδηρος. Οι αγαπημένες μου. Τέλεια, καλό φάκελο.